Καλημέρα κύριε Σοφιανέ, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Είστε καλά? Είμαστε καλά. Πριν πάμε και στα δημοτικά, να σας ρωτήσω λίγο τα ζητήματα που σχετίζονται με το φλέγον θέμα των ημερών. Είναι και σε λίγη ώρα η ονομαστική ψηφοφορία στην Βουλή. Και αναφέρομαι φυσικά στις προσπάθειες της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εσείς πώς θα αξιολογείτε και τι στάση θα κρατήσετε? Θεωρούμε ότι στήθηκε ένα σκηνικό, υποτίθεται, κόντρας με τους εταίρους τους, για να οδηγηθούν σε ένα σχέδιο νόμου το οποίο κυριολεκτικά μειώνει και αυτά τα όρια που υπήρχαν στην προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί αυτή βρίσκεται στο κέντρο της δικής μας προσοχής. Φυσικά αυτό το καθεστώς προστασίας, το οποίο το μειώνουν ακόμα περισσότερο πετάγοντας έξω χιλιάδες περιπτώσεις δανειοληπτών, θα έχει ισχύ μόνο για 9 μήνες και κυριολεκτικά οδηγούμαστε στην υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου των δεσμεύσεων που έχουν πάρει μετά το μνημόνιο, στο μεταμνημόνιο δηλαδή, που οδηγεί σε 100.000 πληστηριασμούς την επόμενη τριετία. Εννοείται ότι θα την καταψηφίσουμε και θα έλεγα, εννοείται σε μια συζήτηση, κύριε Παπαδόπουλε, για τις δημοτικές εκλογές, η οποία δεν αποσπάται από την συνολικότερη πολιτική κατάσταση και τη λαιλασία του λαϊκού εισοδήματος, οι υποψήφοι δήμαρχοι και των άλλων κομμάτων, των κυβερνητικών κομμάτων, καλό είναι να μας λένε τι λένε και για αυτά τα ζητήματα, γιατί ξέρετε, αποφεύγουν μια συζήτηση πάνω σε ζητήματα τα οποία δείχνουν, να το πω έτσι, την κομματική τους προέλευση, την πολιτική του κόμματος που υπηρέτησαν, είτε από υπουργοί, είτε από θέσεις υπουργών, είτε από θέσεις βουλευτών και αυτοδιοικητικών στελεχών, και προσπαθούν να απομονώνουν μια κουβέντα για την πόλη, χωρίς να παίρνουμε υπόψη ότι σε αυτή την πόλη κατοικούν άνθρωποι, κατοικούν χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι θα χάσουν το σπίτι τους, γιατί το σπίτι είναι στα χέρια του τραπεζίτη. Για να θυμηθούμε τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και τις κολοτούμπες που έκανε, που φτάνουν με το σημερινό νομοσχέδιο. Αν δεν κάνω λάθος, εσείς καταθέσατε και μια σχετική τροπολογία για την οποία απορρίφθηκε από την κυβέρνηση και η οποία ουσιαστικά έδινε ελάφρυνση, πραγματική ελάφρυνση, σε ένα έδαφος ρεαλιστικό, γιατί δεν μπορεί ο εργαζόμενος, η λαϊκή οικογένεια που έχασε σχεδόν το μισό του εισοδήματός της αυτά τα χρόνια ή έχασε εντελώς το εισόδημά της, δεν μπορεί να πληρώνει πανωτόκια, δεν μπορεί να μπαίνει σε αυτό τον κύκλο, να το πω έτσι, των υπερχρεώσεων, των δανείων από τις τράπεζες. Φυσικά αυτή η τροπολογία απορρίφθηκε από την κυβέρνηση και από τους άλλους. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Σοφιανόλη, αυτή η συζήτηση και για την συγκεκριμένη τροπολογία δείχνει ότι μάλλον η συζήτηση αυτή που ήθελε η κυβέρνηση να κάνει μετά το καλοκαίρι, μετά το Ιθάκι περί εξόδου από το μνημόνιο, δεν έχει και πολύ βάση? Νομίζω ότι είναι ανέκδοτο το ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Είναι σε ισχύ όλοι οι μνημονιακοί νόμοι. Είναι σε ισχύ επίσης οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, αυτές οι οποίες δημιουργούν το τέταρτο μνημόνιο, όπως είπαμε εμείς, και φυσικά αυτό το παραμύθιασμα του κόσμου από την κυβέρνηση και από τα επιτελεία της έρχεται να αντιμετωπίσει μια σκληρή καθημερινότητα μιας γενικευμένης φορολαιλασίας, η οποία έχει οδηγήσει πάνω από 4 εκατομμύρια κόσμο να είναι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες, πέρα από τον κόσμο ο οποίος κινδυνεύει πλέον να χάσει το σπίτι του με αυτές τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης. Εσείς παρουσιάζετε τη Δευτέρα το ευρωψηφοδέλτιό σας, 6.30 στο ξενοδοχείο Νοβοτέλ. Στόχος είναι η τρίτη θέση, αν έχω καταλάβει καλά? Στόχος είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η μόνη δύναμη η οποία λέει όχι σε αυτή τη συμμαχία των υπεριαλιστών, των μνημονίων και της αυστηρής εποπτείας, να ανέβει όσο γίνεται πιο ψηλά και φυσικά να ρίξει την ναζιστική Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Να ρωτήσω τώρα, πάμε στα δημοτικά. Καταρχάς, έχω την αίσθηση ότι ένας διάλογος γίνεται. Δεν ξέρω, επειδή εσείς είστε πολύ δραστήριος και στις γειτονιές της Αθήνας, πόσο είναι το ενδιαφέρον των πολιτών. Πάντως, βλέπω ότι ένας διάλογος έχει ξεκινήσει μεταξύ των υποψηφίων. Ναι, έχει ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ των υποψηφίων. Οι υποψήφοι για το Δήμο της Αθήνας είναι υποψήφοι των κομμάτων. Οι βασικοί υποψήφοι είναι υποψήφοι των κομμάτων που κυβερνούν ή κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Είναι υπόλογοι για τα προβλήματα που εισπράττει ο Αθηναίος στην καθημερινότητά του. Δεν δημιουργήθηκαν από το πουθενά τα προβλήματα στην καθαριότητα, στο φωτισμό, στο πράσινο, στη τσιμεντοποίηση των τελευταίων ελάχιστων χώρων. Η συνεπή και συνεχή παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας τα τελευταία 9 χρόνια μας δίνει τη δυνατότητα αυτά που λέμε να συνδυάζονται
από την πράξη, από τα έργα, από την προσπάθεια που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια να αναχαιτήσουμε μέτρα πολιτικές, να υπερασπιστούμε καθημερινές ανάσες για την πλειοψηφία των δημοτών της Αθήνας, και αυτά μεταφράζονται με συγκεκριμένες θέσεις και δεσμεύσεις που εμείς βάζουμε απέναντι στις αερολογίες, στα σχέδια, στις εκθέσεις ιδεών που ακούμε από τους άλλους. Mm-hmm. Γιατί κυριολεκτικά υπάρχει αδιαφορία, μάλλον δεν ασχολούνται με την ανάγκη να μπει φραγμός στη φορολεηλασία από πλευράς του Δήμου στο λεηλατημένο ήδη εισόδημα των Αθηναίων. Και όταν μιλάμε για δημοτική φορολογία, μιλάμε για ποσά τα οποία ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια το χρόνο που ο Δήμος εισπράττει από τους δημότες. Μιλάμε για το έσχος της ελεγχόμενης στάθμευσης, το χαράτσωμα δηλαδή, με τα εκατομμύρια των κλήσεων. Μιλάμε για την ανταποδοτικότητα σε υπηρεσίες που ο Δήμος πρέπει να δίνει δωρεάν και αντί γι' αυτό εισπράττει τεράστια ποσά, γιατί είναι σημαντικά ποσά τα 15, τα 20, τα 25 ευρώ σε ένα εισόδημα του Αθηναίου, ο οποίος ζει με μια σύνταξη κουτσουρεμένη, με ένα μισθό ο οποίος κυριολεκτικά έχει λεηλατηθεί ή με ένα επίδομα ανεργίας ή σε συνθήκες απορίας. Γιατί ξέρετε, στην Αθήνα έχουμε καταγεγραμμένους 42.000 απορούς ή με ετήσιο εισόδημα κάτω των 4.000 καταγεγραμμένους στον κόμβο αλληλεγγύης. Είναι τόσο μεγάλος αριθμός, ε? Είναι μεγάλος αριθμός, γιατί δεν αναφέρονται και δεν αναφέρονται οι άστεγοι. Δεν ξέρω αν είναι καταγεγραμμένοι άστεγοι. Σε αυτό τον αριθμό υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες. Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός αν μιλάμε για άτομα. Θέλω με αυτό να σας πω ότι μιλάμε για μια πόλη που έχει ζώνες φτώχειας, έχει ζώνες ανέχειας. Και βασικό μέλημα της νέας δημοτικής αρχής πρέπει να είναι το να ελαφρύνει αυτόν τον κόσμο και ταυτόχρονα να απαντήσει σε προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία είναι σημαντικά και δείχνουν την αντίθεση απέναντι σε ένα Δήμο μοντέλο επιχειρηματικής λειτουργίας, σε ένα Δήμο που πουλάει το τουριστικό προϊόν της πόλης, το οποίο το εισπράττουν πολύ λίγοι και όχι πολλοί, ή σε ένα Δήμο που θα ασχολείται με αυτή την καθημερινότητα, με τα προβλήματα που απορρέουν από αυτή και τα οποία ακουμπάνε, αν θέλετε, την κατάσταση στα σχολεία, την κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς της πόλης. Κινδυνεύουμε να χάσουμε 32 παιδικούς σταθμούς στην Αθήνα, γιατί δεν έχουν την κατάλληλη πιστοποίηση που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση. Αν σας ερμηνεύω σωστά, κύριε Σοφιανίση, λέτε ότι οι άλλοι τρεις βασικοί υποψήφοι ουσιαστικά δεν έχουν και πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Έχουν συμφωνία στα βασικά και η συμφωνία στα βασικά εκφράζεται, αν θέλετε, και από την ψήφιση του κλεισθένη, του νόμου δηλαδή, ο οποίος διαμορφώνει την λειτουργία των Δήμων, τη δραστηριότητα των Δήμων, γιατί η διαφωνία τους ήταν μόνο στο εκλογικό σύστημα. Στο ότι ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί με επιχειρηματική λογική, πρέπει να έχει σωσκελισμένους προϋπολογισμούς με πλεονάσματα. Θα είναι αυτά που διαφημίζει ο κύριος Καμίνης. Και μιλάνε για πλεονάσματα. Όταν έχουμε, σας λέω, πάντως τα σημάζεψε τα οικονομικά. Δεν είναι ίδια με όπως τα παρέλαβε. Το σημάζεμα έχει να κάνει με το ποιον θες να υπηρετήσεις. Γιατί αυτά τα χρόνια σκορπίστηκαν εκατομμύρια σε προγράμματα τα οποία δεν άφησαν καμία υποδομή στην πόλη. Και την ίδια περίοδο συρρυκνώθηκαν οι βασικές υπηρεσίες. Το πρόβλημα του φωτισμού, το οποίο το εντοπίζουν όλοι, έχει να κάνει με μια πολιτική υποστελέχωσης. Με 93 εργαζόμενους στον ηλεκτροφωτισμό για να καλύπτουν 45.000 σημεία. Και ταυτόχρονα αυτή η υποστελέχωση της διεύθυνσης, αυτής της νευραλγικής διεύθυνσης, συνδυάζεται με μια σύμπραξη με ιδιώτη που δίνει ουσιαστικά τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης στο φιλέτο της σε ιδιωτική εταιρεία. Σε αυτή την πολιτική συμφωνούν οι άλλοι. Συμφωνούν δηλαδή στα ιδία έσοδα, στο ότι ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί με έξτρα φορολογία που πρέπει να κάνει. Γι' αυτό δεν λένε κουβέντα για τη δραστική μείωση των τελών, η οποία πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί ο Αθηναίος να πληρώνει τα ίδια που πλήρωνε πριν από 8 χρόνια. Γιατί το εισόδημά του δεν είναι ίδιο με αυτό που ήταν πριν από 8 χρόνια. Αν υπάρχει ένα θέμα που νομίζω οι πάντες συνομολογούν ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι αυτό της καθαριότητας. Η Αθήνα είναι μια βρώμικη πόλη. Επειδή έχει, αυτό που θα σας δω, και το στοιχείο και το ιδεολογικό, το μοντέλο που εφαρμόζεται, το που είναι απολύτως του δημοσίου. Εκτιμάται ότι έχει. Απολύτως του δημοσίου καταρχήν. Στην καθαριότητα. Γιατί? Αυτό είναι λάθος. Γιατί τη διαχείριση των σκουπιδιών και την ανακύκλωση την έχουν ιδιώτες. Γιατί τη συντήρηση του στόλου και τα ανταλλακτικά, ένα σημαντικό κομμάτι, τον έχει ιδιώτης. Γιατί η σημερινή. Εντάξει, την ευθύνη της καθαριότητας έχει η δημοτική υπηρεσία, η υπηρεσία καθαριότητας. Την αποκομιδή. Ναι. Την αποκομιδή. Σωστά. Ναι, αλλά το πρόβλημα σκουπίδια είναι συνολικό, γιατί το κόστος της αποκομιδής, το οποίο το χρυσοπληρώνει ο Αθηναίος, έχει να κάνει και με τις λειτουργίες.
Έχει να κάνει δηλαδή με το πόσο πληρώνει ο Δήμος τη Φυλή στις ιδιωτικές εταιρείες. Έχει να κάνει με τα δρομολόγια. Γιατί ακούμε διάφορες, πώς να το πω, ιστορίες, θεωρίες, φιλοσοφίες, λόγια του αέρα. Λέει, ας πούμε, ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουμε διαλογή από την πηγή. Γιατί 5 χρόνια η περιφέρεια Αττικής που την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε διαλογή από την πηγή και κρατάει τη Φυλή σε αυτά τα όρια την οποία θα έκλεινε. Γιατί ουσιαστικά εδώ πρέπει να απαντήσουμε. Θα στηριχτεί το προσωπικό του Δήμου, θα επανασχεδιάσουμε τα δρομολόγια, θα δημιουργήσουμε μια πορεία ανάσχεσης στην ιδιωτικοποίηση, στη συρρήκνωση. Δεν υπάρχει, είναι με φοβερές ελλείψεις η μηχανολογική διεύθυνση, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση αυτού του στόλου. Η Αθήνα έχει στόλο απορριμματοφόρων. Έχει ένα έμπειρο προσωπικό, όμως λείπουν 1.200 θέσεις. Αυτό το κενό αυτών των χρόνων το εισπράττει ο Αθηναίος με την πίεση, με τα μεγαλύτερα προβλήματα καθαριότητας. Ανακυκλώνουν 800 εργαζόμενους στον οδοκαθαρισμό με τα προγράμματα. Κάθε 8 μήνες. Κάθε 8 μήνες παίρνουν 8 μήνα ή 11 μήνα. Υπάρχει ένα κενό μετά που δεν παίρνουν κανένα, μέχρι να έρθει άλλη φουρνιά και μιλάμε για προσωπικό το οποίο είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο και πρέπει να έχει μόνιμη σταθερή δουλειά. Για να μπορεί να αποκτάει και μια δυνατότητα και μια ικανότητα και μια αντοχή. Όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα βάλεις κάτω, να επανασχεδιάσεις τη διαδικασία της αποκομιδής. Το πρόβλημά μας, για παράδειγμα, δεν είναι το κέντρο των 3-4 δρομολογίων την ημέρα. Το πρόβλημά μας είναι ότι υπάρχει δυνατότητα, στηρίζοντας αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, διαμορφώνοντας όρους ανάσχεσης της πορείας συρρήκνωσης, γιατί από αυτή τη συρρήκνωση και από αυτή την ιδιωτικοποίηση που ήδη υπάρχει στην καθαριότητα, ο Αθηναίος πληρώνει πανάκριβα τέλη. 96 εκατομμύρια εισέπραξε ο Δήμος το 2018 από τέλη καθαριότητας. Οι επαγγελματίες της πόλης πληρώνουν τον υψηλότερο συντελεστή και τους έχει γονατίσει ο Δήμος. Και γι' αυτά δεν λένε κουβέντα οι άλλοι υποψήφοι για την ανάγκη της άμεσης μείωσης, της δραστικής μείωσης, η οποία δεν θα έχει κόστος στην ποιότητα, αλλά θα δώσει δυνατότητα, πραγματικά σας λέω, ελαφρύνοντας την τσέπη του Αθηναίου, επανασχεδιάζοντας τα δρομολόγια, στηρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργώντας υποδομή. Κινδυνεύει αυτή τη στιγμή το αμαξοστάσιο, το βασικό αμαξοστάσιο του Δήμου, έχει άδεια ως το τέλος του 19. Αν δεν ανανεωθεί αυτή η άδεια, αν δεν βρεθεί καινούριος χώρος που έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα προβλήματα θα εκφραστούν με συγκέντρωση σκουπιδιών. Λοιπόν, νομίζω θα έχουμε το χρόνο στην πορεία προς τις και τις ευρωεκλογές και βεβαίως τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές να τα ξανασυζητήσουμε. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, κύριε Σοφιανέ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.